εξαιρετικά χαλιά, ίσως το πιο σημαντικό είναι να το Μπαρόκ και τον Μπαρόκ. Αυτά τα στοιχεία που βλέπετε εδώ ανθεδεμένα, τον γύζει απέναντι και αυτό το υπέροχο τραπέζι λειτουργεί από άλλες εποχές. Σε αυτή τη γωνιά είναι τα Λιβανέζικα. Τα έπιπλα, το τσάκι από την Ανατολή και με φωτογραφίες θα έχουμε τέτοιες ανάμεσα στο σπίτι που δείχνουν κάποιες στιγμές πώς ήταν. Δεν υπάρχει μία φωτογραφία που να είναι όμοια με τη διπλανή της. Διότι διαρκώς δεν προλάβαινε να γίνει, άλλαζαν θέση τα πράγματα και μετακινούνταν από τον ένα χώρο στον άλλο. Κάποια τα πράγματα ήταν πραγματικά ξεχωριστή και στα έργα τέχνης και τα αγαπούσα σαν παιδιά της. Αυτό το έλεγε πάρα πολύ συχνά. Και όταν χρειάστηκε να φύγουν από το σπίτι και να βιάσει το σπίτι και να πάνε στο τελόγλιο, πέρασε έτσι μία φάση κατάθλιψης γιατί έφυγαν τα παιδιά της από τον χώρο. Κρατήσαμε δύο βιτρίνες με το ανακάθεμα των πραγμάτων το οποίο ήθελε και το οποίο είχε. Αυτά τα πράγματα ήταν κοντά της περίπου με αυτόν τον τρόπο. Θα δείτε ανακατωμένα πιάτα μικρά του Βαλσαμάκη, πλακάτια του Βαλσαμάκη με περσικές μικρογραφίες, με γαΐτι, με αγιασιώδικα κεραμικά, με κινέζικα, με πορσελάνες ευρωπαϊκές, κινέζικα που αγαπούν ιδιαίτερα, διάφορα πολύτιμα διακοσμητικά. Έχουν μείνει στη θέση που ήταν. Δεν έχουν αλλάξει χώρο, απλώς δεν έχουμε βάλει τα κάδρα στους τοίχους, τα οποία θα προσθεθούν, αλλά θα προσθεθούν σταδιακά. Θα είναι για τους καλλιτέχνες που αγαπούσε πολύ. Ο Βενετούλιας, ο Σαχίνης, ο Βαλσαμάκης, θα έχουμε ένα αφιέρωμα στον Γίζη, γιατί αγαπούσε πάρα πολύ καλά τον Γίζη. Θα είναι οι πρώτοι 4-5 καλλιτέχνες, θα φέρνουμε τα έργα εδώ και με αυτά θα γίνεται το εργαστήριο για ενήλικες. Επίσης θα ανοίξει για το κοινό πιθανότατα Τετάρτες μετά το Πάσχα. Ήδη υπάρχει μια μεγάλη λίστα αναμονής, γύρω στα 90 άτομα, θα έρχονται λίγα βέβαια και για συγκεκριμένες οργανωμένες ξενοδοχείες. Παρόλο που το Διδωρέα την έκανε από την καρδιά της και ήταν αποφασισμένη, η σύνδεση της όμως αυτά ήταν τέτοια, που όταν θυμάμαι όταν έφυγε, έφυγαν από εδώ και ήταν μόνο τα καρφιά και τα... Και η μουτζούρα των έργων. Ήταν πάνω κάτω. Ήταν μια κατάθλιψη για την ίδια. Τα είχε. Τη συντροφιά που είχε τόσα πολλά χρόνια. Το είδε απόλυτα. Εδώ ήταν η κρεβατοκάμαρά τη και το γραφείο τη που θα προσέξετε ότι έχει ορισμένε ρήπε του γραφείου. Το τσιγάρο. Κάπνιζε πάρα πολύ και πολλέ φορέ το τσιγάρο τη κατέβηκε το δέρμα εκεί που ήταν. Και όταν έπαιρνε το πρώτο έργο που έπαιρνε, είχε εδώ ένα καβαλέτι, το έβαλε ένα μήνα, ξέρω, ένα μισή το βλέπουμε, το βλέπουμε, το έβαλε στη θέση του, ώστε να πει το δεύτερο. Αγαπούσαμε πολύ την έργη, αλλά είχαν και τη μεγάλη τύχη ανήκει, γιατί ήταν πάρα πολύ άτυχη τώρα. Η πιο μεγάλη τύχη της ζωής της ήταν που συνάντησε στον δρόμο της στην Ιλία Πουκουρά, η οποία το αγάπησε όσο και η Αλίκη. Όσο και η Αλίκη και το συνεχίζει. Να ακούγονται κι αυτά, γιατί όχι. Όχι, πρέπει να ακούγονται και να λέγονται, γιατί είναι ευλογία για τον τερόμο και για μας να έχουμε την κυρία Πουκουρά. Το τελειόβιο, παρόλη την κρίση, παρόλη τη δυσκολία που υπάρχει, καταφέραμε με ένα εξαιρετικό προσωπικό, με απίστευτη ομοψυχία, αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Είμαστε λίγοι, αλλά δουλεύουν όλοι με την ψυχή τους. Είμαστε ίσως σε μια από την πιο δραστήρια εποχή που έχει ζήσει το τελειόβιο. Πήγε η συλλογή μας τώρα που είμαστε και στην Κύπρο. Και πρέπει να σας πω ότι ήμασταν πολύ περήφανοι όταν είδαμε τη συλλογή μας εκτός του Λοβλίου, πόσο σημαντική είναι. Τώρα αρχίζουμε και εμείς να συνειδητοποιούμε 7.000 έργα, αλλά εξαιρετικά έργα. Και αξίζει το κόπο και η Θεσσαλονίκη, αλλά και εκτός της Θεσσαλονίκης, να δουν η συλλογή αυτής της γυναίκας πόσο σημαντική ήταν. Και το έργο. Και θα αρχίσετε να το βλέπετε και στις εκθέσεις που έρχονται. Δηλαδή η απρόσμενη επιλογή της να πάρει το έργο του Διαμαντή, το οποίο δανείσαμε τώρα στην Κύπρο, να πάρει τα έργα του Φιλιππωτό που θα δείτε τον Οκτώβριο σε ένα σπάνιο σύνολο, έχουμε την αιγίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας και της Ελληνικής, για ένα σπάνιο θέμα που θα βγει τον Οκτώβριο.
η συλλογή μας κατεβαίνει στο Θεοχαράκι τον Οκτώβριο. Και το καλοκαίρι έρχεται δώρος daily με κατασκευαστές από οργανωπαίκτες στο τριλόγιο εκτός έξω από τις πόρτες, στον κήπο. Δηλαδή είναι μια πολύ όμορφη εποχή. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό συμβεί με το άνοιγμα του συγκεκριμένου. Είναι σαν να βλέπει η ίδια αυτή την ανάπτυξη του κλίματος. Παρόλη τη δύσκολη εποχή, πραγματικά έχει πολύ καλές συμβάσεις. Σύμφωνα με τυπικό, δεν μπορεί να το δώσει γραπτός αυτό, αλλά να το μεταβιβάζουμε. Γι' αυτό σας το λέω και να λέμε σε όλους ότι η ευαρέσκεια ήταν η ευαρέσκειά του, αλλά και το θαυμασμό για το έργο μας. Και απόδειξη αυτού είναι ότι σε δύο μέρες έστειλε τη γυναίκα του να επισκεφθεί το τριλόγιο την Αθήνα. Και έχουμε και κάποια άλλη ακόμα μεγάλη διάκριση για το τριλόγιο σε όλο τον κόσμο. Είναι γνωστό, η κυρία Βουτυρά είναι γνωστή σε όλα τα μεγάλα μουσεία. Να σκεφτείτε ότι στο Λούβρο δεν είναι η κυρία Βουτυρά, είναι η Αλεξάνδρα. Το λέω για να πω ότι επειδή τώρα συνεργαζόμαστε πολύ με τη Γαλλία, σήμερα πες την παίρνουμε από τον πρόεδρο της Γαλλίας, από τον Ολλάν. Είναι επίσημα το έγγραφο της Ελλήνας. Έχει έρθει τώρα στο πρόξενο και θα μας το στείλει, θα κάνει μια με τιμή αυτή δηλαδή, ότι βραβεύεται και ότι αναγνωρίζεται το τελόγλυο. Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε για να ξέρουμε τι έχουμε στην πόλη μας και να το προστατεύουμε αλλά και να το βοηθάμε. Και αυτά που θα πάμε με την άλλη ιδιότητα του Πανεπιστημίου. Δεν υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια στον κόσμο. Μοναδικό. Είναι το μοναδικό που έχουν την δυνατότητα να έχουν ένα ίδρυμα τεχνών όπως το Τριλόγιο και να έχουν τέτοιες συλλογές. Δηλαδή, πραγματικά το Αριστοτέλειο είναι ιδιαίτερα τυχερό που μέσω αυτής της σύμπραξης με το Τριλόγιο Ίδρυμα μπορεί και έχει το Τριλόγιο Ίδρυμα ως τμήμα. Είναι, παραλαμβάνω, κάτι μοναδικό, το έχουμε ακούσει από πολλούς ξένους συναδέλφους. Και ξαφνικά εκεί και την έβλεπα, δεν ξέρω πόσο θα ζήσει. Γύρισε, άνοιξε τα μάτια της, δεν καταλάβαινε και κάμω στον καιρό. Μου χαμογέλασε και άνοιξαν τα παιδί μου, είχε κάτι τεράστια γκριζοπρασινό γάλα στα μάτια. Δεν άνοιξαν, ήταν πολύ όμορφη. Μου χαμογέλασε με το πιο ωραίο χαμόγελο που μπορείτε να φανταστείτε. Ύστερα έκλεισε τα μάτια της, μαζεύτηκε το χαμόγελο και έφυγε. Ήταν ένας θάνατος τόσο πολύ ήρεμος, όμορφος και φυσιολογικός.